Είναι γεγονό η φαρμακοβιομηχανία τη Αττική είναι ο μεγαλύτερο φαρμακευτικό σύλλογο που υπάρχει, και μάλιστα οι αποφάσει του παίζουν ρόλο για το τι θα γίνει και σε όλη την Ελλάδα, όπω καταλαβαίνει κανεί. Προβάλλουν βέτο στι προτάσει, στα σχέδια του Υπουργείου Υγεία σε σχέση με τη διάθεση των ακριβών φαρμάκων μέσα από κανάλια διανομή εκτό του ΕΟΠΗ. Αφορμή αποτέλεσε η πρόταση που έριξε η Αριστοτέλου στου εκπροσώπου του κλάδου για την παράδοση των ακριβών φαρμάκων μέσω courier. Μία πρόταση στην οποία αντιτίθεται ο μεγαλύτερο φαρμακευτικό σύλλογο, ο οποίο πρέπει να πούμε ότι εγείρει τόσο ζητήματα ασφάλεια σε ό,τι αφορά την διακίνηση του φαρμάκου, αν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, όσο και προσβολή, όπω αναφέρει χαρακτηριστικά, τη επαγγελματική υπόσταση και αξιοπρέπεια του επιστήμονα φαρμακοποιού. Α, δηλαδή, το πρώτο θέμα είναι πολύ λογικό που έχει να κάνει με την ασφάλεια. Φάλλη, είναι μια επιφύλαξη που βεβαίω μπορεί σωστή. να, να λυθεί, αλλά είναι σωστή. σωστή. έτσι. Αλλά το μεγάλο του θέμα μετά είναι ότι αν τα παίρνουμε κούριερ, φάρμακα τα οποία του έχουν Προσβάλλοντα συνταγογραφηθεί, το λόγο... προσβάλλονται. Από ποια άποψη, έτσι αυτού του συνταγογραφούν. Το επιχείρημα Όχι. λοιπόν του φαρμακευτικού συλλόγου Αττικής, του κλάδου, τη ηγεσία του κλάδου, είναι ότι ο φαρμακοποιός ναι. δεν είναι απλά ένας έμπορος, είναι αλλά ένας ένας επιστήμονας, επιστήμο. ναι. οποίος... αντίς, είναι επιστήμονα. Ο οποίο Πρέπει, ε? μπορεί και έχει ρόλο στο να συνταγογραφήσει το φάρμακο, στο να, στο να το διακινήσει, στο το να, διακινήσει. να δει τις παρενέργειες που μπορεί να υπάρχουν, όπως αν χαρακτηριστικά ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του στο One Channel ο πρόεδρος των φαρμακοποιών της Αττικής, ο κ. Κωνσταντίνος Λουράντος. Ε, πρέπει να σας πω πάντως ότι η του Θα συμβουλεύει δηλαδή κακοινοπαθής ο κ. Λουράντος για τα φάρμακα του. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό. Αν επιθυμεί να το κάνει. Θα είχε αξία, ίσω έχουμε και μια δήλωση, αν ναι. να έχουμε χρόνο να την αποδεχτούμε. Να το δούμε για το θέμα γενικά. Ναι, γιατί έχει πολύ μεγάλο. Πρέπει να σα πω πάντω ότι η ηγεσία του κλάδου δεν συμμερίζεται Α, αυτή την, την άποψη. Τονίζει ότι ο διάλογο είναι σε εξέλιξη, ναι. ε, γι' αυτό και δεν ναι. παίρνει θέση προ το παρόν. Ναι. Ε, το ίδιο και η ηγεσία του Υπουργείου Υγεία, στην οποία αναζητήσαμε απαντήσει, μα είπε ότι ο διάλογο συνεχίζεται και κατά συνέπεια δεν υπάρχει λόγο να σχολιάσει κάτι σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Πρέπει να σας πω πάντως ότι μιλώντας με εκπροσώπους των καρκινοπαθών, οι ίδιοι αυτό που αναφέρουν είναι ότι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο της διακίνησης φαρμάκων μέσω courier. Μάλιστα, αυτό που μας είπαν είναι ότι ουσιαστικά αποτελεί μονόδρομο για περιοχές οι οποίες είναι δυσπρόσιτες, δύσβατες, όπως είναι τα νησιά κάποιες ορεινές περιοχές της χώρας, αρκεί βέβαια προϋπόθεση όπως λένε, είναι οι εταιρείε courier να είναι επιστοποιημένες να διαθέτουν ναι. τα απαραίτητα ναι. Δεν τα έχουν προφανώς όλες. Αυτή είναι ήταν διαγωνάς. και η λογική και του courier αρχικά, για τη σκέψη του courier αυτή ήταν η λογική. Η να δούμε αυτοί. τη δήλωση του κυρίου Λουράντου. Βεβαίω, αν είναι έτοιμη. Η πρόταση του Υπουργείου Υγεία υποβαθμίζει και το φάρμακο, υποβαθμίζει και τον επιστήμονα φαρμακοποιό και Προφανώ υποβαθμίζει και την διάθεση του φαρμάκου του ασθενεί. Δυστυχώ ούτε το Υπουργείο, ούτε κανεί άλλο από αυτού που λένε αυτέ τι ιστορίε για τη διακίνηση των φαρμάκων υψηλού κόστου μέσω των φαρμακείων. Δεν μπορεί κανεί δηλαδή να πει με ακρίβεια του πώ θα γίνει αυτή η διαδικασία, ποιο πλαίσιο θα πρέπει να υπάρχει, και αυτό χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκτό κάθε πραγματικότητα.